Με τα μικρά παιδιά του βρεφονηπιακού σταθμού του Κοινοβουλίου να τραγουδούν χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Περιστήλιο, υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βούτσης τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, προκειμένου με τη σειρά τους να καλωσορίσουν 70 περίπου ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε δομές στην Αθήνα. Αυτή είναι η Ευρώπη που βλέπετε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εμείς, η Ελλάδα, είμαστε κοιτίδα της Ευρώπης, ανήκουμε σε αυτή και θα ανήκουμε. Και θα αγωνιζόμαστε να ξαναγυρίσει τις ρίζες της. Η Ευρώπη είναι αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες που υποδέχονται τον πρόσφυγα, τον άνθρωπο και τον προστατεύουν. Δεν είναι η Ευρώπη κάποιων φοβικών κρατών που δεν έχουν καταλάβει ότι το να είσαι Ευρωπαίος σημαίνει όχι μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής υποδέχτηκε με θερμά λόγια τους ανήλικους πρόσφυγες μαζί με μέλη του Προεδρείου, του Κοινοβουλίου και βουλευτές. Έχει την τιμή και τη χαρά η Βουλή των Ελλήνων να φιλοξενήσει από 70 νέους πολίτες οι οποίοι έχουν βρει φιλοξενία στη χώρα μας και είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσουν ότι μπορέσαμε να, ότι κάνουμε ό,τι μπορούσαμε έτσι ώστε αυτές τις λίγες μέρες έστω να αισθανθούν ότι βρίσκονται σε ένα οικείο περιβάλλον, να χαρούν μαζί με όλους τους συνομήλικους τους, αγόρια και κορίτσια. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθινε και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Ιωάννης Μουζάλας. Τα τραγικά τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη θα αντιμετωπιστούν με αύξηση της αστυνόμευσης, με αύξηση του δικτύου πληροφοριών, αλλά ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης τους είναι αυτός εδώ που κάνει η Βουλή σήμερα. Είναι αυτά εκεί τα παιδιά τα οποία τα καλοδεχόμαστε, για τα οποία προσπαθούμε να ξεπεράσουν τα τραύματά τους και να βρούνε μια ζεστή αγκαλιά στην Ελλάδα σήμερα, στην Ευρώπη αύριο. Αυτό που κάνει η Βουλή είναι ένα τεράστιο κομμάτι του να αισθανόμαστε ασφαλείς και εμείς και αυτά. Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στους χώρους της Βουλής, στόλισαν το δέντρο των ευχών στον πρώτο περιστηλίου χώρου, όπου κρέμασαν τις ευχές τους, ενώ συμμετείχαν και σε δημιουργικές δραστηριότητες.